Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League ολοκληρώθηκε με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενη την νίκη κοντρά στην Μαρσέγ, την πρώτη αγωνιστική χάρη στον γκολ του Άχμετ Χασάν, ενώ από εκεί και πέρα τα ατομικά λάθη σε πάρα πολλά παιχνίδια, συν τις απουσίες λόγω τραυματισμών αλλά και κορονοϊού, να παίζουν σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε τελικά να πάρει την δεύτερη θέση πίσω από τη Manchester City, που ήταν το απόλυτο φαβορί με το ξεκίνημα του ομίλου, και βεβαίως να συνεχίσει την πορεία του στους 16 του Champions League. Ωστόσο, σίγουρο είναι και το απόλυτα θετικό της ιστορίας πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα η οποία θα κρατήσει στις πλάτες της το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει να κάνει ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση όπως και την περσινή σεζόν. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει για ένατη φορά τελευταία 10 χρόνια σε ευρωπαϊκές κινήσεις της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Βεβαίως, ο Πέτρο Μαρτίνς δεν μπορεί παρά να είναι αρκετά εκνευρισμένος από τα λάθη τα οποία έγιναν και κυρίως από το κακό πρόσωπο που παρά τις απουσίες που έχει ο Ολυμπιακός για τον ίδιο δεν αποτελούν δικαιολογία. Στον απολογισμό τον οποίο έκανε μιλώντας στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του. Από την αρχή ξέραμε ότι από τις 4 ομάδες του ομίλου η Manchester City θα ήταν πιο δυνατή και φυσιολογικά εκείνη θα ήταν που θα τελείωνε πρώτη στον όμιλο. Επίσης τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια ξέραμε πως θα είναι ισορροπημένα. Η Πόρτο ήταν πιο αποτελεσματική στα παιχνίδια της, δεν έκανε τόσο πολλά λάθη όσο κάναμε εμείς και μετά υπάρχει η Μαρσέγ, η οποία δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο. Επομένως, τα πράγματα έτσι όπως ήρθαν οδηγούν εμάς στο να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Είναι κάτι καλό, παρόλο που φυσικά θα θέλαμε να μην έχουμε κάνει τόσο πολλά λάθη, αλλά και να μην έχουμε παραχωρήσει τόσο πολύ. Να μην είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κάτι καλύτερο. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε το μέλλον μας στην Ευρώπη και φυσικά η Ελλάδα έχει μια ομάδα που μπορεί να την εκπροσωπήσει στη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και οι παίκτες φαίνεται να έχουν καταλάβει πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει πολλά και περισσότερα πράγματα. Ατομικά λάθη, κακές στιγμές, κάποιες φορές και η διαιτησία ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε τελικά να φτάσει στους 16 του Champions League. Πραγματικά είμαστε πολύ λυπημένοι και είναι και κρίμα. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος σύλλογος σαν τον Ολυμπιακό, σε 6 παιχνίδια να κάνει 5 νίκες και να κερδίζει μόνο 3 βαθμούς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα, είναι κάτι που μας κάνει λυπημένους και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το αλλάξουμε αυτό, γιατί έχουμε μία ακόμα ευκαιρία, την οποία αξίζαμε φυσικά, και θα πρέπει να δείξουμε γιατί ο Ολυμπιακός αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και να συνεχίσουμε με άλλο τρόπο, πολύ πιο δυνατή, στο Europa League. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα παίξουμε τα παιχνίδια μας με όλες τις ομάδες που πρέπει να τα δείξουμε και θα αποδείξουμε ότι ο Ολυμπιακός, μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Ο γέγονε γέγονε όμως, οι παίκτες κάνουν την αυτοκριτική τους, ο προπονητής το ίδιο και βεβαίως περιμένουμε την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού όσον αφορά στις ευρωπαϊκές οργανώσεις με τους αντιπάλους των Ερυθρολεύκων να είναι ιδιαίτερη, δύσκολη και κυρίως επίπεδου Champions League. Πλέον όμως, η Ευρώπη τελείωσε. Ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί από τον Φεβρουάριο με το Europa League και πλέον μπροστά του έχει αρκετά και δύσκολα παιχνίδια όσον αφορά το πρωτάθλημα. Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση κοντρά στην Λαμία την Κυριακή. Οι απουσίες είναι αρκετές. Βαλμποενά, Χασάν, Μπρούνο, Μπρούμα, Ντρέγκερ δεν είναι ακόμα σε θέση να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχει πρόβλημα και με τον Καμαρά αλλά και τον Φορτούνι που αγωνίστηκε κοντρά στην Πόρτο χωρίς να είναι 100% καλά. Με δεδομένο δε πως το μάτς με την πορτογαλική ομάδα Ερυθρόλευκοι έβγαλαν μεγάλη κούραση, υπάρχει μάτς με τη Λαμία και εν συνεχεία ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Μαρτίνς πρέπει να φρεσκάρει στη Λαμία την ομάδα του. Έτσι λοιπόν, Ραφίνια και Χολέβας θα μείνουν εκτός, ενώ ο Βινάγκερ θα παίξει στα αριστερά και στα δεξιά. Δεν αποκλείεται να ξαναδούμε τη λύση του Βρουσάη σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας. Ο Μπάθετ υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα του ΣΕ, ενώ στον άξονα ο Πέπε μαζί με τον Τιάγκο Σίλβα και τους Ενβιλά Μπουχαλάκη θα διεκδικήσουν 3 από τις 4 θέσεις. Όπως είναι και αρκετά πιθανό να δούμε στην Λαμία να ξεκινά και ο Ραντζέλοβιτς.